Σας περίμενα. Μπλέξατε στην κίνηση, αργήσατε. Όχι, είμαστε αυτές τις μέρες. Είσαστε πιεσμένος, ε? Δεν είσαστε σε άλλο κανάλι. Στο ίδιο είμαστε, αλλά έχουμε και συνέχεια στο ίδιο. Έχετε. Μάλιστα, κύριε Λεβέντη. Λοιπόν, είστε η έκπληξη των εκλογών, έτσι λένε όλοι. Είστε τόσα χρόνια στην πολιτική. Έτσι όμως που το λένε δεν θα είναι έκπληξη, θα είναι φυσιολογικό. Εγώ σας τα εύχομαι. Είσαστε πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική. Παλεύετε από πότε, είσαστε από το 1974 στο χώρο. Όχι, δεν είμαι το 1974, τελείωσα το Μετσόβιο. Το Μετσόβιο. Ήμουνα 23 ετών. Εσείς πότε, πότε ξεκίνησατε. Γεννήθηκα το 1951. Πότε μπήκατε στο χώρο της πολιτικής. Το 82. Το 82. Από το 82 λοιπόν μέχρι σήμερα παλεύετε στον χώρο και δεν έχετε απογοητευτεί. Δηλαδή αυτό σκεφτόμουν. Ήθελα να σας υποδεκτώ και να είναι αυτή η πρώτη ερώτηση. Λέω αυτός ο άνθρωπος σκεφτόμουν. Έχει παλέψει τόσο πολύ. Πλούσιος δεν είναι. Έχει και γοητεία ο αγώνας. Έχει γοητεία. Δεν εγκαταλείπεται όμως. Νομίζετε δηλαδή ότι πραγματικά το θαυμάζω. Η γοητεία δεν είναι μόνο οι νίκες. Τώρα τη γοητεία της νίκης θα την γνωρίσω την Κυριακή. Σας το εύχομαι, αλλά ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω πώς βρήκατε το κουράγιο τόσα χρόνια από το 81 να το παλεύετε και να μην απογοητεύεστε. Είπατε ότι ο αγώνας είναι ωραίος. Έχει τη γλύκα του, αλλά η πολιτική. Δεν έκανα αγώνα για το άτομό μου ώστε να νιώθω ήττα ή νίκη. Εγώ πάλευα για τον κόσμο, τον απλό. Είχα από τον πατέρα μου αυτή την παρακαταθήκη να αγωνίζομαι έτσι για το φτωχό, για το συνάνθρωπο. Και δεν με ενδιαφέρει τόσο αν οι άλλοι το υιοθετούν ή όχι. Το είχα ξεπεράσει αυτό. Είχα τη συνείδησή μου ισχύ ότι έπρατα το σωστό. Είναι σημαντικό να έχεις τη συνείδησή σου ισχύ. Και ήξερα ότι θα έρθει μια μέρα που και ο κόσμος αυτούς που χειροκροτούσε θα τους μουτζώνει και αυτούς που δεν ψήφιζε θα αρχίσει να τους αγαπάει. Τόσα χρόνια χρήματα για την προεκλογική σας εκστρατεία, για τον αγώνα. Πού βρίσκεται? Από ό,τι θα θυμόσαστε, εγώ δεν ξόδευα και πολλά. Όχι. Δηλαδή ούτε γιγαντοαφίσες έβαλα ποτέ μου, ούτε μεγάλες δεξιώσεις όπως κάνανε οι άλλοι στο Χίλτον που τα πληρώναν όλοι. Δεν έκανα τέτοια πράγματα, έκανα τα σεμνά. Τα παράβολα, τα απαραίτητα ψηφοδέλτια, ναι. Γιατί κάθε εκλογές έχουν παράβολα, ναι. Έχουν ψηφοδέλτια, έχουν κάποια μεταφορικά έξοδα. Άρα στην ουσία εσείς πασχίζατε να μαζεύετε λεφτά για να πληρώσετε τα παράβολα για τη συμμετοχή σε εκλογές. Εγώ όλο τον καιρό αυτό ουσιαστικά για να έχουμε την εποχή των εκλογών μια δυνατότητα, γιατί σε εκλογές γίνονται πολλά έξοδα γρήγορα, σε μια εβδομάδα. Δεν προλαβαίνεις τότε να κάνεις ούτε ράνους. Έχετε αντιμετωπιστεί με σκληρότητα στο παρελθόν. Μάλιστα, πολλοί σας έχουν λιδωρήσει. Δεν με πειράζει. Και δημόσια κιόλας. Εγώ επειδή είμαι... Και άδικα μου φερθήκανε, αλλά ίσως μέσα στη σκέψη τους να νομίζανε ότι κάνανε το σωστό. Εκ των υστέρων μου ζήτησαν συγγνώμη οι περισσότεροι. Ποιοι σας έχουν ζητήσει συγγνώμη? Ο Μητσικώστας, ας πούμε. Ο οποίος βγήκε και δημοσίως και προτείνει τώρα να ψηφιστεί η Ένωση Κεντρών. Αλήθεια. Ο Μητσικώστας σας σατήριζε πολύ. Ναι. Ήταν από τους βασικούς τότε. Από τους βασικούς. Ποιος άλλος σας έχει ζητήσει συγγνώμη? Και ο Παναγιωτόπουλος. Αυτό με τις πίτσες το θυμάμαι. Ήταν, πάντως θυμάμαι τότε με τον Παναγιωτόπουλο και το έχουμε και στο βίντεο μέσα. Προσέξτε. Όταν είχε φέρει τις πίτσες στο στούντιο, δεν είχατε εσείς λιδωρηθεί. Είχε γυρίσει μπούμεραν η κατάσταση. Είχε γυρίσει αρνητικά τότε για τον Πάνο, ο οποίος Πάνος Παναγιωτόπουλος τότε το είχε... Είχε στεναχωρηθεί. Είχε περάσει και πειθαρχικό. Είχε στεναχωρηθεί και τελικά... Είχε κάνει ένα μικρό λαθάκι. Είχε ένα σχέδιο για μένα, για εκείνη την εκπομπή. Δεν του βγήκε το σχέδιο και αντί να κάνει μια σοβαρή συζήτηση, να κλείσει η εκπομπή, ήρεμα και καλά, θέλησε να εφαρμόσει το σχέδιο που δεν εφαρμοζόταν στην πράξη.
Και εκεί ο κόσμος το αισθάνθηκε σαν άδικη συμπεριφορά. Από τότε. Και ενώ ήταν τόσο έμπειρος, δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό. Υπάρχει και ένα βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο το έβλεπα τώρα πριν έρθετε για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, που λέει «Οι προφητείες του Λεβέντη». Αυτό έφερε τη νίκη, του Γενάρη τη νίκη, το 2%. Το βιντεάκι αυτό. Στη Θεσσαλονίκη το 2%. 240.000 views έχει, ναι. Οι προφητείες του Λεβέντη από ό,τι είδα. Και... Όχι, δεν έχει μόνο 240, έχει ξαναρχίσει από την αρχή αυτό. Α, ναι. Ναι, αυτό έχει πάνω από 100.000. Α, ναι. 1,5 εκατομμύριο και κάτι έγινε στο YouTube και μας το βάλανε από την αρχή. Ναι. Και τώρα είναι 250, με τη δεύτερη. Α, και στο YouTube γίνονται ατιμίες. Και στο YouTube. Ναι, για να μην φαίνεται, ας πούμε, 1.800.000. Ναι. Όταν έφτασε στο 1.600, το μηδενίσανε. Υπό διάφορες δικαιολογίες, δεν θυμάμαι, είχαμε κάνει παράπονα. Βρήκαν και εκεί δικαιολογία να σας πολεμήσουν. Ναι, ξέρετε που αλλού με πολεμάνε. Σε πολλά πράγματα. Πού άλλο. Σήμερα, ας πούμε, στον Α, είχα κανονίσει, οι ίδιοι μόνοι τους μου είχαν πει, εκπομπή να κάνω με τον κύριο Χαριτάτου. Ναι, και. Τελευταία στιγμή ειδοποιήσαν, δεν θα γίνει η εκπομπή. Σας κόψανε. Τι σας είπαν, γιατί. Δεν είπανε, βασικά, είπανε, είναι κι άλλοι να βγούνε. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι βλέπουν μία δύναμη, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, και τρομάζουν λίγο. Να σας πω κάτι πάντως. Πολλά από τα όσα λέγατε εσείς πριν από 20 χρόνια, τώρα το λέω. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, Πρόεδρε. Εγώ δεν Όταν είδα το βίντεο, το κατάλαβα. Δεν είναι προφητεία. Δεν είναι... Ακούστε κάτι. Πολλά από αυτά που λέγατε, τελικά έχουν συμβεί. Εγώ είχα γίνει. Πει, αν τα προσέξετε, δεν είχα πει προφητείες. Είχα πει μια χώρα στην οποία όλοι κάνουν φοροδιαφυγή. Μια χώρα στην οποία όλοι θέλουν να πάρουν σύνταξη από τα 40 ή δυνατόν. Μια χώρα στην οποία όλοι θέλουν να διορίσουν τα παιδιά τους στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στις εύκολες δουλειές. Και που κανείς δεν δουλεύει, αυτή η χώρα έχει μέλλον. Και είχα πει θα πτωχεύσει. Όχι, λέγατε, ναι, είχατε πει ότι θα πτωχεύσει. Είχα πει επίσης η πολιτική, θα έρθει η ώρα που δεν θα μπορούν να πούν να πτωχεύσουν. Αυτό, ναι, ότι θα πτωχεύσουν οι πολιτικοί και τα μεγάλα κόμματα και δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν έξω στον δρόμο και δεν τους γιουχάρουν. Αλλά εσείς. Είχα πει θα κλείσει η ΕΡΤ. Είχατε πει όντως ότι θα κλείσει η ΕΡΤ. Και έκλεισε η ΕΡΤ. Και πηγαίνατε και πολύ κόντρα στο ρεύμα κάποτε. Διότι εκεί που μοιράζονταν λεφτά και γίνονταν προσλήψεις. Απλά έχουν γλυκάνει το ύφος. Αποφάσισα το ίδιο περιεχόμενο να το συσκευάζω σε καλύτερο περιτύλιγμα. Να μην είναι τόσο άγριο. Γινόσαστε λίγο άγριο στο παρελθόν. Φωνάζατε. Εντάξει, όταν είσαι, τα μέσα ενημέρωσης δεν σε παίζουν. Ναι. Όταν λες αλήθειες και ο κόσμος πάει και ψηφίζει απατεώνες εντός εισαγωγικών, δηλαδή το εύκολο. Ναι. Αγριεύεις λίγο. Να δούμε ένα βίντεο που σας έχουμε ετοιμάσει. Ό,τι θέλετε. Μου αργήσατε, Πρόεδρε. Μη στενοχω. Εδώ θα με έχετε και από τη Δευτέρα συχνά. If you had one shot, one opportunity. Ήταν η έκπληξη των εκλογών του Ιανουαρίου, καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει το 2% του εκλογικού σώματος. Αυτή ήταν ίσως και η πιο ευτυχισμένη μέρα της πολιτικής καριέρας του Βασίλη Λεβέντη μετά από 9 εκλογικές αναμετρήσεις. Στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις φαίνεται να οδεύει προς τη Βουλή, σπάζοντας το φράγμα του 3%. Το βίντεο με τις προφητείες του στο διαδίκτυο, με αποσπάσματα πολιτικών του δηλώσεων τη δεκαετία του 90, έχει γίνει viral και έχει ξεπεράσει τις 230.000 προβολές. Αυτή ήταν άλλωστε για πολλούς και η δικαίωσή του, ως ένας άλλος πολιτικός προφήτης. Όλοι αυτοί, κυρίες και κύριοι, θα ανοίξουν αύριο τα χέρια τους και θα πούνε, εσείς ερχόσασταν στα βουλευτικά μας γραφεία να σας διορίσουμε. Εσείς ερχόσασταν. Εμείς απλά σας διορίσαμε. Εμείς παίρναμε την ψήφο και εσείς τρώγατε το φαγητό
σας, έτσι θα πούνε. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι δηλώσεις του Βασίλη Λεβέντη στην εκπομπή του Πάνου Παναγιωτόπουλου το 1994, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του είχε φέρει πίτσες στο τηλεοπτικό πλατό, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Είναι έντιμο να αναγνωρίζετε ότι λέω την αλήθεια και από την άλλη μεριά να βγάζετε πίτσες και παλαβομάρες και τον Παπανδρέου και όλα αυτά εδώ χάμα. Γιατί θα δεν τρώμε πίτσα. Σας παρακαλώ, θα περίμενα από εσάς να μείνετε μέσα μου όσο ψηλά σας ήξερα πριν την εκπομπή. Καλύτερα που δεν με καλούσατε. Ξέρετε που δεν με καλούσατε είναι καλύτερο. Γιατί τουλάχιστον υπηρετούσατε κάτι μια άλλη και διατηρούσατε τη σοβαρότητά σας. Εδώ τώρα... Ο ίδιος λέει σήμερα πως ήταν μια άτυχη στιγμή και δεν κρατάει πλέον καμία κακία. Ο Βασίλης Λεβέντης ασχολήθηκε για πρώτη φορά με την ενεργό πολιτική το 1974 ως ιδρυτικό μέλος και έπειτα υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Το 1990 ίδρυσε το κανάλι 67 και δύο χρόνια αργότερα την Ένωση Κεντρώων. Στο πλευρό του συμπαραστάτης σε κάθε του ιδέα η σύζυγός του Αναστασία, η οποία εκτελεί και χρέη γραμματέως. Στηρίζει αδιαμαρτύρητα και με πάθος τον αγώνα του σύζυγου της, ακολουθώντας τον σε όλες τις πολιτικές του ομιλίες. Για χάρη του σύζυγου της άλλωστε έκλεισε τη δεκαετία του 90 τον οίκο μόδας που διατηρούσε στο Κολωνάκι. Σχεδίαζε τα καλύτερα νηφικά της Αθήνας και είχε σπουδαία πελατεία και επώνυμες κυρίες, λέει με καμάρι ο Βασίλης Λεβέντης για εκείνη. Εκείνος, πολιτικός μηχανικός του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία και εκείνη με σπουδές Μοντελίστ. Μεγάλη τους αδυναμία ο γιος τους Μάριος, ο οποίος τους έχει χαρίσει δύο εγγονάκια. Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του ήταν ο Σεπτέμβρης του 96. Παραμονές των εκλογών και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων δέχθηκε απόπειρα κατά της ζωής του. Τρία φορτηγά του έστησαν ενέδρα κλείνοντάς του τον δρόμο με αποτέλεσμα να βρεθεί με το αυτοκίνητό του σε χαντάκι. Πλέον οι μέρες του μοιράζονται μεταξύ πρωινών συσκέψεων με τους συνεργάτες του, συνεντεύξεων σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά και εξορμήσεων σε Αθήνα και περιφέρεια. Τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο του, το ζεύγος Λεβέντη τον αφιερώνει στα εγγόνια του και σε εξόδους με πολύ καλούς φίλους. Είπατε λοιπόν ότι θα πτωχεύσουμε, αλλά αυτό το φωνάζετε εσείς από τότε που κυβερνούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, συγχωρεμένο. Από το 90. Από το 90 φωνάζατε θα πτωχεύσουμε. Δεν σας άκουγε κανείς τότε το 90. Γιατί η κλειδί είναι ωραία. Ωραία είναι η κλειδί. Κακά τα ψέματα. Σε όλους αρέσει. Φωνάζετε λοιπόν ότι έπαιρνε τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μοίραζε και έλεγε... Και αντί να κάνει παραγωγικές επενδύσεις, τα έκανε διορισμούς. Το πλήθος χειροκροτούσε. Και τώρα τον εμουτζώνει. Πόσα χρόνια περιμένατε? 30. Αισθάνεστε δικαιωμένος, δηλαδή με αυτό το 2% που πήρατε στη Θεσσαλονίκη? Εγώ δεν επιζητώ προσωπική δικαίωση και την Κυριακή που όλοι περιμένουν ένα 5-6%. Εγώ δεν αισθάνομαι... Πολύ δεν λέτε 5-6. Πολύ είναι το 6, επειδή μας δίνει 4. Πολύ είναι το 6. Ξέρετε, όταν πήραμε το 2, ναι, οι δημοσκοπήσεις μας έδιναν 0. Άρα εσείς βάζετε και κάντε δύο παραπάνω. Κάντε το συν 2. Κατάλαβα. Πού να σας πιάσουν οι δημοσκοπήσεις σας. Εδώ δεν πιάνουν το πρώτο και το δεύτερο. Θα πιάσουν το Λεβέντη. Εγώ ό,τι και να πάρουμε θα το θεωρώ ευγνωμοσύνη προς τον κόσμο. Εξακολουθώ να μένω σεμνός. Είμαι ο μόνος σαν πολιτικός που σηκώνω ο ίδιος το κινητό μου. Είμαι ο μόνος πολιτικός που δεν έχω ιδιαίτερα, με την έννοια του να έχω προθάλαμο, που να δέχονται άλλοι και αν θέλουν να με δίνουν. Περνάνε όλοι ελεύθερα και θα περνάνε όπου και αν φτάσω. Εντάξει, πού να χωρέσουν άμα μου πείτε στη Βουλή. Δεν θα πάρετε μια γραμματέα άμα θέλω... Είναι άσχημο να αισθάνομαι ότι έρχεται ο άλλος και τον κοροϊδεύει και του λέει δεν είμαι μέσα. Εγώ δεν μέσα δεν θα μπορώ, δεν θα αντέχω έτσι. Να ξέρω ότι πέφτει παπατζηλί και έξω. Κάποιες δηλώσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους λίγο παρεξηγήθηκαν.
Θέλετε να μας διευκρινίσετε. Παρεξηγήθησαν ότι κακώς. Ότι εσείς είπατε ότι είναι τεμπέληδες και να τους διώξουν και κάτι τέτοιο. Έναντι των ευσυνείδητων δημοσίων υπαλλήλων, ναι, έχουμε χρέος να αποβάλουμε από το σώμα τους αργόμισθους. Ναι. Έτσι δεν είναι. Γιατί αν αφήσουμε αργόμισθοι και ευσυνείδητοι μαζί, ναι, και οι ευσυνείδητοι δεν θα δουλέψουν. Αυτό είπατε και παρεξηγήθηκε. Αυτό είπα. Και είπα να βρεθεί ένας τρόπος να αποβληθούν με κάποιο τρόπο τα τροκτικά ή αυτοί που είναι αργόμισθοι. Και μου λένε πάλι, μα θα έχουμε νέες στρατείες ανέργων. Μα ο αργόμισθος θα γίνει άνεργος. Όχι, ο αργόμισθος κακώς πληρωνόταν. Δηλαδή εδώ λυπούμαστε τους αργόμισθους. Έτσι, είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Όπως επίσης κάτι το πει... Η χώρα από τι φτώχευσε, από τους αργόμισθους. Από τους μαϊμούς συντάξεις. Από αυτούς που παίρνουν 3-4 συντάξεις. Είναι 330.000 άτομα που παίρνουν 3 συντάξεις. Τώρα δεν το συλλαμβάνετε κι εσείς. 330 ακόμα. 330.000, γιατί νομίζετε ότι έχει γίνει καμία κάθαρση. Δεν έχει γίνει καμία κάθαρση. 330.000 άτομα μπέστε στο Ήλιος του Υπουργείου Απασχόλησης, το σύστημα αυτό που δίνει τα στοιχεία. 330.000 άνθρωποι Έλληνες παίρνουν 3 κύριες συντάξεις έκαστος. Είναι τέτοιο το σύστημά μας, βάρβαρο. Ενώ υπάρχουν εκατομμύρια άλλοι που τρώνε στους Μητροπολίτες. Προχθές είδα τον Ιερώνυμο. Δεν περίμενα, είναι η πρώτη φορά που τον συνάντησα έτσι και μιλήσαμε 3/4. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Και φεύγοντας, μου λέει, επειδή πιστεύω τη Δευτέρα να είστε στη Βουλή, να θυμόσαστε τα ιδρύματα. Θέλω βοήθεια στα ιδρύματα, λέει, με έχουν εγκαταλείψει όλοι. Διατηρώ ιδρύματα, μου λέει, και τα διατηρώ με μισθούς κληρικών, με το δικό μου μισθό, τέτοιες θυσίες κάνω. Τα ιδρύματα, λέει, λίγο. Δηλαδή είχε άγχος με τη λειτουργία πολλών ιδρυμάτων ο Ιερώνυμος. Κύριε Λεβέντη, επειδή μου καθυστερήσατε πολύ να μου έρθετε, πρέπει να κλείσει η εκπομπή, δεν έχω άλλο χρόνο. Είμαι χαρούμενος, είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω έτσι από κοντά, μέχρι τώρα σας θαύμαζα από το γυαλί. Ευχαριστώ. Όπως όλος ο κόσμος. Εγώ χάρηκα που σας γνώρισα. Που σας αγαπώ καιρό. Αλήθεια. Και λατρεύω την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σας πω ότι... έτσι πιο πρόσφατα αναγνώρισα αυτά τα οποία λέγατε. Επειδή έχετε έναν τρόπο πολύ... Μα το ίδιο κάνει όλη η Ελλάδα. Είχατε έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Όλη η Ελλάδα κάνει το ίδιο. Θα σας πω τι ποιο είναι το θέμα. Είχατε έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο να τα εκφράζετε. Που καμιά φορά αυτός ο τρόπος ο ιδιαίτερος μπορεί λίγο να μην... Να ξένιζε. Να ξένιζε, να το πω έτσι. Τώρα ίσως και με την εμπειρία των ετών και... Νομίζω ότι έχετε γίνει και παππούς, έχετε γλυκάνει. Και ίσως σας έχει δικαιώσει και σας έχουν δικαιώσει λίγο, σας έχει δικαιώσει λίγο και η ιστορία. Ότι για το κάθε τι έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Οπότε η ιστορία παίρνει την εκδίκησή της στις 20 του Σεπτέμβρη με την Ένωση Κεντρών.